Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε αυτή την καινούργια χρονιά πλέον στις ιατρικές συναντήσεις. Καλή χρονιά εύχομαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία στις οικογένειές σας και πολλές όμορφες στιγμές να έχετε, έτσι, αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, και κάθε ευτυχία στον καθένα ξεχωριστά. Μαζί μου, σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου έτους, είναι ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Γεώργιος Κουριανίδης. Κύριε Κουριανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γκαγιογιάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Καλησπερίζω και το τηλεθεατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας ψάχνω και καιρό. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι απορίες μπορεί να έχει το κοινό σας. Λοιπόν, πολλές. Και εγώ και το κοινό φαντάζομαι. Επεμβατικός καρδιολόγος. Τι ακριβώς σημαίνει, είναι αυτό που φανταζόμαστε, κάνετε επεμβάσεις καρδιάς, γιατί αλλιώς ο καρδιοχειρουργός τι ρόλο παίζει? Να ξεκαθαρίσω ότι ο επεμβατικός καρδιολόγος είναι παθολογική ειδικότητα. Είναι ένας καρδιολόγος, δεν είναι χειρουργός. Ο καρδιοχειρουργός είναι ένας χειρουργός που κάνει εγχειρήσεις καρδιάς, τα γνωστά bypass, τις βαλβίδες και πολλές άλλες επεμβάσεις. Ναι. Ο επεμβατικός καρδιολόγος είναι μια εξειδίκευση της καρδιολογίας, με το οποίο με τη χρήση συνήθως καθετήρων μπορούμε να μπαίνουμε στα στεφανιαία και να κάνουμε μπαλονάκια ή να κάνουμε διάφορες άλλες επεμβάσεις του τύπου εμφυτεύσεις βηματοδοτών, απεινιδωτών. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είναι μια πιο επιθετική μορφή της κλασικής καρδιολογίας που γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να καταλάβουμε τον τρόπο που λειτουργεί η καρδιά μας. Καταρχήν, εμείς ο απλός κόσμος, πώς θα καταλάβουμε ότι η καρδιά μας λειτουργεί φυσιολογικά, λειτουργεί σωστά? Υπάρχει τρόπος? Θεωρητικά μια καρδιά λειτουργεί καλά όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα. Όταν το άτομο μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής και να μην υπάρχουν συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών ή ταχυκαρδίας. Τότε μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά μας λειτουργεί σωστά. Τονίζω όμως ότι πριν νιώσουμε κάποιο σύμπτωμα είναι σημαντική η πρόληψη, η καρδιαγγειακή πρόληψη, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε όσοι καπνίζουν το τσιγάρο, να ρυθμίζουμε την πίεσή μας, τη χοληστερίνη μας και φυσικά να μην έχουμε σαχαρώδη διαβήτη. Και αυτό, πιστέψτε με, με το σύγχρονο τρόπο ζωής που ζούμε σήμερα, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Να σας πω κάτι. Φαντάζομαι αυτοί που μας ακούν, μας παρακολουθούν αυτό το βράδυ, θα λένε, τι μας λέει ο γιατρός τώρα, πόσο εύκολο είναι να κόψει το τσιγάρο. Ένας άνθρωπος που, εντάξει, δυσκολεύεται να κόψει το τσιγάρο. Και δεν ξέρω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, κατά πόσο και το αυτό πώς είναι, το, πώς το λένε, το μηχανικό τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έτσι, είναι εξίσου επικίνδυνο με το κανονικό τσιγάρο? Εγώ προσωπικά είμαι επιφυλακτικός σε κάθε είδος καπνίσματος, γιατί ακόμα δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να τα μελετήσουμε. Και το κλασικό τσιγάρο μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν θεωρούταν ότι είναι ένας κίνδυνος, ότι ήταν απλώς μια απόλαυση. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός σε όλα τα είδη καπνού. Τώρα, στην πρώτη σας ερώτηση για το πόσο εύκολο είναι να κόψει κανείς το τσιγάρο, όντας παλιός καπνιστής κι εγώ, που το έχω κόψει εδώ και 30 χρόνια, μπορώ να πω ότι είναι πολύ εύκολο αν αναλογιστεί ο καθένας από εμάς πόσο δύσκολα μπορεί να έχει περάσει στη ζωή του. Υπάρχουν πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, που είναι πολύ πιο δύσκολα από το να κόψει το τσιγάρο. Το να έχουμε χρέη, το να κάνουμε ένα επάγγελμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το να κόψει το τσιγάρο πραγματικά, αν αναλογιστεί αυτά, είναι τίποτα. Και πραγματικά είναι το μεγαλύτερο όφελος και το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς στον εαυτό του. Ναι. Συμφωνώ. Γιατί και εγώ δεν είμαι καπνιστής, οπότε δεν μπορώ να μην τα προσυπογράψω έτσι αυτά που είπατε. Για πάμε τώρα να δούμε τα συνηθέστερα καρδιολογικά προβλήματα που μπορούν να μας απασχολήσουν. Έτσι. Ποια είναι? Το κυριότερο το οποίο ασχολούμαστε εμείς οι καρδιολόγοι είναι η στεφανία νόσος. Βέβαια, πριν τη στεφανία νόσος υπάρχουν νόσοι που είναι ουσιαστικά προδιαθετικοί παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση και η υπερλιπιδεμία, αυτό που λέμε αυξημένη
χοληστερίνη. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι επίσης οι αρρυθμίες, που πραγματικά και εδώ έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι τα τελευταία χρόνια. Έχετε κάνει και τη μετεκπαίδευσή σας έτσι, πάνω σε αυτό το κομμάτι, που το γνωρίζετε καλά, σε αριθμολογία. Το ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ας το πιάσουμε, μιας και τα αναφέρατε. Με μεγάλη μου χαρά. Αυτό που λέμε αρρυθμίες, τι είναι, πώς μπορούν να προκύψουν στον οργανισμό μας? Οι αρρυθμίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ναι, που αφορούν τόσο καρδιές οι οποίες είναι φυσιολογικές. Όλοι λέμε στα νιάτα κάποιος που χτυπάει η καρδιά του γρήγορα, αυτό είναι μια αρρυθμία. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κάτι παθολογικό. Και υπάρχουν αρρυθμίες οι οποίες αφορούν παθολογικές καρδιές και οι οποίες πραγματικά είναι επικίνδυνες. Άρα λοιπόν, απαντώντας την ερώτησή σας, οι αρρυθμίες μπορούν να είναι από μόνες τους, που συνήθως είναι καλοήθεις όπως λέμε, ή μπορεί να προκύψουν μετά από εμφράγματα παραδείγματος χάρη, ή άλλες παθήσεις της καρδιάς όπως οι μυοκαρδιοπάθειες, δηλαδή η καρδιακή ανεπάρκεια, και έχουν άλλη προγνωστική σημασία και φυσικά θέλουν πιο επιθετικό τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή τι γίνεται, αρχίζει και χτυπάει κύριε Κουριανίδη η καρδιά μας χωρίς ρυθμό πλέον? Η καρδιά μας είναι ένα φοβερά αξιόλογο όργανο το οποίο ρυθμίζει το τέμπο στον οποίο λειτουργεί, ναι, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του οργανισμού. Οποιαδήποτε διαταραχή από αυτό το εντός εισαγωγικών φυσιολογικό τέμπο το ονομάζουμε αρρυθμία. Μπορεί να είναι μια έκτακτη συστολή η οποία τη νιώθουμε σαν ένα κλώτσιμα στην καρδιά και σε ένα αίσθημα κενού. Μπορεί όμως να είναι και μια ταχυκαρδία η οποία ξαφνικά αρχίζει η καρδιά μας και τρέχει, να το πω απλά, και να χτυπάει και γρήγορα. Ο ασθενής μπορεί να νιώθει μόνο το αίσθημα παλμό και την ταχυκαρδία, μπορεί όμως και να το ζαλίσει και να νιώσει ένα αίσθημα ζάλης. Και στις χειρότερες περιπτώσεις, τις οποίες όμως, για να μην φοβηθούν και οι τηλεθεατές μας, αφορά τις καρδιές οι οποίες έχουν πρόβλημα, μπορεί να οδηγήσει και στον ευνίδιο θάνατο. Μπορεί ακόμη. Στις περιπτώσεις, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο η ταχυκαρδία, μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι και αδόκιμος όρος, και βραδύ καρδία. Υπό την έννοια να μην τρέχει το πράγμα πολύ. Πολύ σωστά, πολύ έτσι, σωστή παρατήρηση. Εκεί πώς θα το καταλάβουμε? Γιατί φαντάζομαι ο καθένας τώρα δεν πιένει και την καρδιά του κάθε λίγο και λιγάκι να δει αν χτυπάει κανονικά. Η βραδύ καρδία. Α, και να συμπληρωματικά, ναι, ναι, αν μου επιτρέπετε. Είναι εύκολο να καταλάβουμε? Εμείς πάμε στη δουλειά μας το πρωί. Πάμε σε κάποιες δραστηριότητες. Κατά πόσο η καρδιά μας λειτουργεί σωστά, χτυπάει σωστά, είναι εύκολο αυτό να τα αντιληφθούμε? Καταρχάς, όταν πέφτουν οι σφίξεις και είναι χαμηλές, ναι, τότε ζαλιζόμαστε ή λιποθυμάμε. Ναι. Ή δεν μπορούν να μας πάρουν, όπως λέει ο κόσμος, δεν μπορούν να τους πάρουν τα πόδια τους να ανέβουν μια σκάλα. Μπράβο. Ή να τρέξουν λίγο να προλάβουν το λεωφορείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί η καρδιά, ή ότι η καρδιά έχει χαμηλές σφίξεις, ή ότι δεν μπορεί να τις αυξήσει ανάλογα με τις απαιτήσεις του οργανισμού. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, για να μην κάθισουν οι τηλεθεατές μας και μετράνε τις σφίξεις τους, ότι τα νέα άτομα, παραδείγματος χάρη οι μαραθωνοδρόμοι, μπορεί να έχουν 40 σφίξεις όταν κάθονται φυσιολογικά. Και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί είναι μια προσαρμογή στην άσκηση. Άρα δηλαδή 50 σφίξεις ή 60 σφίξεις μπορεί σε άλλα άτομα να είναι φυσιολογική, σε άλλα άτομα να είναι παθολογική. Εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν συμπτώματα. Όπως σας είπα πριν, ζάλι, κόπωση, δύσπνοια ή λιποθυμία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ασθενής να επικοινωνήσει με τον καρδιολόγο για να αποκλειστούν κάποιες παθολογίες του συστήματος του ηλεκτρικού της καρδιάς. Κύριε Χουριανίδη, να σας πω, έτσι ακούγοντάς σας, σχηματίζω την άποψη ότι όταν μπορεί ο άλλος να είναι 20, 30, 40, 50, 60 ετών, όταν θα αρχίσουν να μας βρίσκουν αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο, ή κατά τη διάρκεια και δεν ξέρω από ποιο έτος της ζωής μας και μετά θα πρέπει να επισκεφτούμε για έναν καρδιολογικό έλεγχο πιθανότατα το γιατρό μας? Σαφώς ένας καρδιολογικός έλεγχος είναι κρίσιμος στη μέση ηλικία. Αυτό βέβαια προκύπτει στατιστικά. Αν υπάρχουν συμπτώματα,
μπορεί να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος και νωρίτερα. Τα καρδιολογικά συμπτώματα που σας είπα είναι αυτά της άλλης και που αφορούν συνήθως τα ηλεκτρικά νοσήματα ή ο πόνος, κυρίως όταν ο πόνος συσχετίζεται με την κόπωση, γιατί τότε μπορεί να υπάρχουν στενώσεις στις αρτηρίες και πρέπει να επέμβουμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε έμφραγμα. Ωραία. Οπότε αυτές οι αρρυθμίες πώς αντιμετωπίζονται πλέον τώρα? Τι γίνεται, είναι φαρμακευτική αγωγή? Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της αριθμιολογίας έχει μια αλματώδη αύξηση και υπάρχουν πολλοί τρόποι με το οποίο μπορεί να προσεγγίσουμε το κεφάλαιο αριθμία. Ο πρώτος τρόπος είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση των αριθμιών με τα λεγόμενα αντιαριθμικά. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, υπάρχει και η πρόληψη των αριθμιών, έτσι ώστε να μην υπάρξουν παθήσεις όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου που οδηγούν σε αριθμίες. Άρα δηλαδή φαρμακευτικά, αρχικά στο να μην φτάσουμε στις αριθμίες και δεύτερο όταν φτάσουμε στις αριθμίες με τα φάρμακα τα οποία είναι κατάλληλα για αυτά, που τα οποία τα λέμε στην ευρεία κατηγορία των αντιαριθμικών. Εκείνο το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό και έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι η επεμβατική αντιμετώπιση των αριθμιών. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν καθετήρα, καθετηριάζοντας το πόδι συνήθως, φτάνοντας στην καρδιά και βρίσκοντας την εστία την οποία προκαλεί την ταχυκαρδία, ή όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και όταν μιλάμε για επικίνδυνες ταχυκαρδίες του τύπου των κοιλιακών ταχυκαρδιών που μπορούν να οδηγήσουν σε ανακοπή, τότε σαν τελευταίο μέτρο μπορούμε να βάζουμε και τους απεινιδωτές, οι οποίοι είναι συσκευές, οι οποίες μπαίνουν κάτω από το δέρμα και αυτόματα είναι σαν φυλαχτό, ας το πούμε, και βλέπουν όταν η άρρωστη καρδιά δώσει μια επικίνδυνη αριθμία, την ανατάσσουν. Αυτό είναι πραγματικά το τελευταίο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και το οποίο σώζει ζωές. Πάλι καλά. Πάλι καλά που μπορεί να γίνει και αυτό, ας πούμε, και να ανατάξει τον ασθενή. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά πάλι σας το λέω ότι αυτό δεν γίνεται προληπτικά για τις αριθμίες τις απλές. Γίνεται για καρδιές οι οποίες έχουν περάσει συνήθως εφράγματα, έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και έχουν ενδείξεις για να γίνει αυτή η εμφύτευση. Στις πιο απλές φορές οι ταχυκαρδίες αντιμετωπίζονται με φάρμακα ή και πολλές φορές στις ταχυκαρδίες των υγιών ανθρώπων, συνήθως σε νέα άτομα, περνάνε και μόνα τους όταν, ας πούμε, περάσει κάποιο στρες το οποίο τις δημιουργεί. Οπα, ένα λεπτούλι, γιατί μου βγάλατε ζητήματα και ερωτήματα εδώ. Ναι, θέλω να σας προβοκάρω για ποια είναι. Λοιπόν, σε νέες ηλικίες, σε ποιες ηλικίες πιθανότατα, είπατε για τη μέση ηλικία, αυτό μπορεί οι αριθμίες μέσα από κάποιο στρες που μπορεί να περάσουν, έτσι, για κάποιο θέμα στη ζωή μας, μπορεί να έρθει να μας βρει και νωρίτερα? Βέβαια, αλλά αυτές είναι, όπως σας είπα, αθώες αριθμίες. Όλος ο κόσμος έχει περάσει σε δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Στην αρχή της κρίσης πολλοί κόσμος ερχόταν με υπέρταση και αριθμίες. Ναι. Γιατί ο οργανισμός όταν έχει ένα πρόβλημα αντιδρά με ταχυκαρδία και αριθμία. Και συνήθως στο στρες αυτό το οποίο μπορεί να έχει γίνει κάποιο γεγονός το οποίο στενοχωρεί κάποιον ή κάποιο γεγονός τον οποίο το στρεσάρει, αντιδράει η καρδιά. Με έναν από τους τρόπους που αντιδράει η καρδιά είναι με τις ταχυκαρδίες. Αλλά αυτό είναι... Αυτό δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη η κατάσταση σε αυτό το στάδιο? Όχι. Αυτό σε αυτή τη φάση είναι περισσότερο ενοχλητική η κατάσταση. Και αν το αίτιο το οποίο είναι το στρες φύγει, τότε οι ταχυκαρδίες φεύγουν κατά κύριο λόγο. Αυτό αντίστοιχα μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκεί είναι πιο δύσκολα πάντα, τα πράγματα. Πάντα. Πάντα, έτσι. Πάντα. Όταν κάποιος στενοχωριέται, νιώθει την καρδιά του να χτυπάει γρήγορα, να χτυπάει πιο έντονα. Οπότε τι προτείνουμε στον κόσμο? Όσο το δυνατόν λιγότερο στενοχωριέται. Θα ήθελα, ναι, είναι ακριβώς. Είναι και εύκολο τώρα βέβαια αυτή την εποχή. Λιγότερο στρες, αλλά τελικά, επειδή όπως σας είπα αυτές είναι αθώες αριθμίες, περισσότερο να προσέχει να μην οδηγηθεί σε καταστάσεις της καρδιάς όπου οι αριθμίες είναι επικίνδυνες, δηλαδή. Θα πρέπει να προσέχει τους παράγοντες κινδύνου,
έτσι ώστε η καρδιά του να είναι υγιής και οι αριθμίες να είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, απλές αριθμίες οι οποίες περνάνε. Να σας πω κάτι. Αυτές τις απλές αριθμίες πρέπει να τις ελέγξουμε να πάμε σε καρδιολόγο? Δηλαδή στρεσαριζόμαστε. Έχουμε αυτό. Δηλαδή πόσο θα διαρκέσει? Θα διαρκέσει μία μέρα? Άμα διαρκέσει 2-3 μέρες, δούμε, υπάρχουν αυτές οι αριθμίες. Έτσι, μια βραδικαρδία ή ταχυκαρδία ταυτόχρονα. Θα πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο? Οπωσδήποτε, γιατί εγώ τα λέω αυτά σε εσάς, αλλά αφού γνωρίζω ίσως ότι η καρδιά την οποία μελετάμε είναι καλή. Ναι. Ο καθένας δεν γνωρίζει αν η καρδιά του έχει κάποιο πρόβλημα και υπάρχουν και καρδιακές παθήσεις, τις οποίες μπορεί να μην έχουν δώσει συμπτώματα. Άρα δηλαδή ο καθένας από τη στιγμή που νιώθει ένα σύμπτωμα θα πρέπει να συμβουλεύεται ένα καρδιολόγο. Πριν σας ρωτήσω και γιατί θέλω να μπούμε, δεν ξέρω, η κολπική μαρμαργία ανήκει στις αριθμίες? Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτησή σας, γιατί η κολπική μαρμαργία είναι η πιο συχνή αριθμία που αντιμετωπίζουμε. Πριν πάμε εκεί όμως, μην το ξεχάσω, γι' αυτό να σας κάνω το ερώτημα. Υπάρχουν αυτό, γιατί όσο κατάλαβα τουλάχιστον από αυτό που μας είπατε, σιωπηλές παθήσεις της καρδιάς, δηλαδή που μπορεί να κινδυνέψουμε χωρίς να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε πάει πιθανότατα σε ένα καρδιολόγο για μια καρδιολογική εξέταση, έστω και τυχαία? Όλες οι παθήσεις του ανθρώπινου σώματος έχουν μια περίοδο στην οποία δεν έχουν δώσει συμπτώματα και η οποία μπορεί να γίνει η διάγνωση από μια εξέταση check-up ή από κάποια συμπτώματα τα οποία δεν είναι τόσο έντονα σε όλα τα όργανα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να δώσω μια συμβουλή για το πότε μπορεί να έρθει κάποιος στον καρδιολόγο. Όποτε υπάρχει σύμπτωμα θα πρέπει να το κοιτάζει κανένας και να προσέχει τον εαυτό του. Εντάξει, γιατί και με την καρδιά δεν είναι ανάγκη να, δεν να παίζεις κιόλας. Ακριβώς. Αυτό το φαντάζομαι. Είναι κλασικό σε όλο. Λοιπόν, πάμε τότε σε αυτό που αφήσαμε πριν, έτσι. Κολπική μαρμαργή. Να σας διακόψω. Ναι, η κολπική μαρμαργή είναι μία από τα παραδείγματα που μπορεί να είναι σιωπηλή, να μην δίνει συμπτώματα η αριθμία. Δηλαδή μπορεί εμείς τώρα που μιλάμε να έχουμε κολπική μαρμαργή και να μην δίνει συμπτώματα. Είναι η λεγόμενη ασυμπτωματική ή αλλιώς σιωπηρή κολπική μαρμαργή. Και συνήθως αφορά την τρίτη ηλικία. Τι συμπτώματα προκαλεί? Έχω ακούσει για δύσπνοια, έτσι, με την κολπική μαρμαργή. Πώς θα το καταλάβουμε? Δηλαδή, αν δεν δώσει συμπτώματα, τι θα γίνει? Θα ταξιδέψουμε κάποια στιγμή και συνήθως θα ψάχνουμε από τι φύγαμε? Τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαργής είναι η δύσπνοια, όπως σωστά είπατε. Νιώθει ο ασθενής μας ένα αίσθημα παλμών ακανόνιστου χτυπήματος της καρδιάς του, το οποίο βέβαια μπορεί να είναι και άλλες αριθμίες, αλλά μπορεί να είναι και κολπική μαρμαργή, η οποία είναι η πιο συχνή αριθμία. Ή μπορεί να μην δώσει καθόλου συμπτώματα και να εμφανίζεται σε ένα τυχαίο έλεγχο που κάνουμε ένα καρδιογράφημα, παραδείγματος χάρη, γιατί κάποιος πάει να κάνει μια εγχείρηση μικρή ή μεγάλη και τότε ο καρδιολόγος του λέει ότι έχει κολπική μαρμαργή. Αλήθεια, γιατί κολπική μαρμαργή, τουλάχιστον από όσο ακούμε, έτσι ακούω εγώ, είναι επικίνδυνη αριθμία σε σχέση με άλλες? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη, δεν είναι μία μορφή αριθμίας. Όχι, έτσι είναι πολλές. Ωραία. Η κολπική μαρμαργή που την ακούμε αρκετά συχνά, γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η συγκεκριμένη μορφή? Η κλινική σημασία της κολπικής μαρμαργής είναι το εξής. Πρώτον, για αυτό που είπαμε πριν, ότι μπορεί να είναι σιωπηρή και να μην το καταλαβαίνει ο ασθενής και γι' αυτό είναι επικίνδυνη. Και η επικινδυνότητά της είναι ότι σε άτομα τα οποία έχουν και άλλες συνοσηρότητες μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό. Δηλαδή κάποια άτομα που είναι πάνω από τα 65, έχουν ζάχαρο, έχουν πίεση, θα πρέπει να παίρνουν αντιπυκτικό, δηλαδή ένα φάρμακο το οποίο κάνει αραιό το αίμα, γιατί αλλιώς η κολπική μαρμαργή μπορεί να οδηγήσει, έχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο να οδηγήσει σε εγκεφαλικό. Για να μην ανησυχήσει ο κόσμος, δεν παίρνουν όλοι και κυρίως τα νέα άτομα αντιπυκτικό, ούτε έχουν κίνδυνο σε εγκεφαλικό. Αλλά τα άτομα τα οποία είναι μετά από κάποια ηλικία και έχουν κάποιους παράγοντες κινδύνου, έχουν κίνδυνο εγκεφαλικού και θα πρέπει να πάρουν αντιπυκτικό. Εκεί είναι το σημαντικό με την κολπική μαρμαργή κατά τη γνώμη μου και εκεί είναι που πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά στον κόσμο, έτσι ώστε να προλάβουμε τα εγκεφαλικά.
Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι, η διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής γίνεται στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό. Δηλαδή πάει για το εγκεφαλικό και εκεί βρίσκεται ότι έχει κολπική μαρμαριγή, ναι, η οποία σίγουρα είναι αυτή η οποία οδήγησε στο εγκεφαλικό. Κύριε Κουριανίδη, στη χώρα μας τουλάχιστον είναι συχνή πάθηση. Δηλαδή στατιστικά στους 1000 ανθρώπους πόσοι μπορεί να βρεθούν με κολπική μαρμαριγή? Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως η κολπική μαρμαριγή είναι πολύ διαδεδομένη. Λένε, ναι, παλιά στατιστικά, αλλά και τώρα το ίδιο συμβαίνει, ένα 2,3% του γενικού πληθυσμού. Του γενικού πληθυσμού είναι τεράστιο το νούμερο, 2,3%. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι αυτό αυξάνεται όσο ο πληθυσμός της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης, γιατί η κολπική μαρμαριγή είναι νόσος της τρίτης ηλικίας. Όσο περισσότερο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο πιθανότητα έχουμε να κάνουμε κολπική μαρμαριγή. Θεωρητικά, αν όλοι ζούσαμε στα 130 χρόνια, θα είχαμε όλη κολπική μαρμαριγή. Και για να δώσω κάποιο νούμερο στους τηλεθεατές σας, υπολογίζεται ότι ένα άτομο στα 50 αυτή τη στιγμή, ένα στα τέσσερα έχει την πιθανότητα να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του κολπική μαρμαριγή. Άρα μιλάμε για μια εξαιρετικά διαδεδομένη αριθμία, το οποίο είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο θέλει προσοχή και δεν ξέρω αν και τελικά ο μέσος Έλληνας ή ο μέσος Ευρωπαίος είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Επίσης να σας πω ότι η κολπική μαρμαριγή συνδυάζεται και με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση. Συνήθως οι υπερτασικοί ή οι άνθρωποι που έχουν θυρεοειδή κάνουν πιο συχνά κολπική μαρμαριγή και πιο συχνά κάνουν και άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Κληρονομικότητα υπάρχει? Αν έχει ο πατέρας μου ή η μάνα μου εμένα, είχε παρουσιάσει κάποια στιγμή κολπική μαρμαριγή, τι πιθανότητες έχω να εμφανίσω κι εγώ, να παρουσιάσω κι εγώ? Υπάρχει μία κάποια κληρονομικότητα, η οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όπως το εννοείται, δηλαδή από μάνα και πατέρα στο παιδί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οικογένειες στις οποίες ορευτικά εμφανίζεται η κολπική μαρμαριγή σε 2-3 γενιές. Βέβαια, αν έχουν όλη πίεση, αν όλοι έχουν θυροειδή, αν ήθιστε στην οικογένεια να πίνουν πολύ αλκοόλ, θα έχουν και έκθεση σε κάποιο παράγοντα το οποίο εμφανίζει την κολπική μαρμαριγή. Άρα, για να σας δώσω μια απάντηση, ναι, υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά είναι ασθενής, όχι με την κλασική κληρονομικότητα την οποία συνήθως εννοούμε. Άλλες παθήσεις, έτσι. Εννοούμε. Έχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο κάποιος να εμφανίσει. Έχουν βρεθεί γονίδια τα οποία μπορούν να τα έχει μια οικογένεια και να οδηγούν σε κολπική μαρμαριγή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, γίνεται έρευνα και δεν υπάρχει ένα τελικό συμπέρασμα που μπορούμε να δώσουμε πάνω σε αυτό. Πάντως πιθανότητες υπάρχουν. Πιθανότητες υπάρχουν ούτως ή άλλως. Λόγω της ηλικίας. Όσο μεγαλώνουμε είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας για να εμφανίσουμε κολπική μαρμαριγή. Αν και, ίσως προλαμβάνω την επόμενη ερώτησή σας, ακόμα και σε νέα άτομα μπορεί να εμφανιστεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι νόσος φθοράς η κολπική μαρμαριγή. Οφείλεται σε κάποιες έκτοπες αιστείες οι οποίες υπάρχουν στην καρδιά και που προκαλούν, ας το πούμε απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα βραχυκύκλωμα στην καρδιά, και σε αυτά τα άτομα η επεμβατική αντιμετώπιση δίνει πολύ καλές λύσεις και τελικά μπορούν να απαλλαγούν από την κολπική μαρμαριγή. Μιλάμε και για άτομα των 30 χρονών, των 35, δηλαδή άτομα νεαρούς ενήλικες. Βραχυκυκλώνει η καρδιά μας, Ωραίος όρος, βραχυκύκλωση, ναι, της καρδιάς. Ναι, γιατί η καρδιά έχει το δικό της σύστημα με τον οποίο παράγει το ερέθισμα και λειτουργεί ηλεκτρικά, αλλά υπάρχουν αιστείες στις πνευμονικές φλέβες, παραδείγματος χάρη, οι οποίες παράγουν υψηλής συχνότητας ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία οδηγούν στην κολπική μαρμαριγή. Yes. Και όταν πάμε εκεί επεμβατικά και απομονώσουμε αυτές τις αιστείες, τότε βλέπουμε ότι η κολπική μαρμαριγή εξαφανίζεται. Αυτές οι αιστείες είναι εύκολο να απομονωθούν?
σίγουρα δεν είναι, θέλει εξειδίκευση. Αυτός είναι και ένας από τους κλάδους και τους στόχους της επεμβατικής αριθμιολογίας. Δηλαδή θέλει να είσαι ειδικός και να περάσεις κάποια εκπαίδευση, γιατί είναι επεμβατική μέθοδος. Θέλει στο νοσοκομείο και σαφώς θέλει μελέτη για το ποιος ασθενής το χρειάζεται και σίγουρα θέλει και μια καμπύλη μάθησης και από τον γιατρό. Χρειάζεται να έχει μεγάλη εμπειρία ο γιατρός. Μπορεί δηλαδή ο ασθενής να κινδυνεύσει ή είναι μια διαδικασία που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι? Στην ιατρική δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και ναι, εντάξει, σαφώς. Είναι πάντως μια επεμβατική, μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές. Αυτό θα το συζητήσει με τον επεμβατικό αριθμιολόγο ασθενής ο συγκεκριμένος, γιατί και ο κάθε ασθενής εξατομικεύεται. Είναι άλλο να κάνεις ablation, όπως λέμε, κατάλυση σε έναν ασθενή ο οποίος είναι νέος και άλλο σε έναν ασθενή ο οποίος είναι 70 χρονών και ο οποίος έχει μαζί του και ζάχαρο ή πίεση. Η διάγνωση εδώ πώς γίνεται? Η διάγνωση πώς γίνεται και θα μου πείτε, συσχετίζεται, μας είπατε βέβαια κάποιες παθήσεις, και με κάποιες άλλες παθήσεις μπορεί να μας ξεγελάσει λίγο? Κοιτάξτε, συσχετίζεται βασικά με όλες τις δομικές καρδιοπάθειες. Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα άτομα που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια έχουν πολύ συχνά κολπική μαρμαριγή. Αλλά αυτά τα άτομα θα τα βρει ο καρδιολόγος που τους παρακολουθεί. Το όλο θέμα της κολπικής μαρμαριγής, το όλο παιχνίδι, ας μου επιτραπεί η λέξη, είναι να διαγνωστεί σε άτομα στο γενικό πληθυσμό. Γιατί για να προλάβουμε τις επιπλοκές. Η διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής γίνεται με το καρδιογράφημα. Τελευταία υπάρχουν και διάφορα smartwatches, τα ειδικά ρολογάκια που κάνουν την κολπική μαρμαριγή, τα οποία βέβαια μπορεί να βοηθήσουν, αλλά δεν θα συνιστούσαν να το βάλουν οι ασθενείς που μας παρακολουθούν έτσι για να ελέγχουν το ρυθμό, γιατί θα τους οδηγήσει να ασχολούνται χωρίς λόγο με τον παλμό τους. Πρώτα να συνεννοηθούν με τον γιατρό τους, με τον καρδιολόγο, και αν είναι ανάγκη να φορέσουν κάτι ή να κάνουν κάποια holter κατά καιρούς ή να βάλουν κάποια τέτοια ρολόγια, θα τους το πει ο γιατρός. Κύριε Κουριανίδη, μιας και τα αναφέρατε, έτσι, επειδή πολλαπλασιάζεται ο κόσμος, φοράει αυτά τα ρολογάκια. Θεωρείτε εσείς, με την εμπειρία σας πλέον, ότι είναι αξιόπιστα? Είπατε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να τα θεωρεί σόνι και καλά, να είναι σκυμμένος εκεί, να κάθε λίγο και λιγάκι να κοιτάει, να δει πώς είναι ο παλμός και ούτω καθεξής. Πρέπει να τα εμπιστευόμαστε, υπάρχει αξιοπιστία σε αυτά? Και ναι και όχι. Το βασικότερο για μένα είναι να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής. Καλή ποιότητα ζωής, να κοιτάμε το ρολόι μας κάθε τόσο, είναι ισοδύναμο με ασθένεια. Δηλαδή, το... Είναι εξάρτηση πλέον. Είναι εξάρτηση, ναι, και εντάξει. Η ποιότητα ζωής την οποία χάνεις από την ασθένεια, τη χάνεις τώρα από το ρολόι. Mm. Μερικά από αυτά είναι αξιόπιστα. Γι' αυτό βάζω σαν φίλτρο να μιλήσει πρώτα με τον γιατρό ο ασθενής, για να μπορεί να μας πει ακριβώς τι χρειάζεται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά για τους ασθενείς με αριθμίες και ειδικά με την κολπική μαρμαριγή, χρειάζεται να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη διατροφή πλέον ή δεν είναι απαραίτητο? Ειδικά στις αριθμίες δεν είναι απαραίτητο με την κολπική μαρμαριγή, ας πούμε, να κάνει κάποιες διατροφικές συνήθειες συγκεκριμένες. Ναι. Απλώς να αποφεύγει το αλκοόλ, το οποίο δημιουργεί κολπική μαρμαριγή. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κύριε Κουριανίδη, θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μία πολύ μικρή διακοπή. Επανερχόμενοι εδώ με τον επεμβατικό καρδιολόγο, τον επιμελητή του 251 ΓΝΑ, θα ρωτήσω αρκετά σε ό,τι αφορά το μπαλονάκι. Ένα, το βηματοδότη που αναφέρατε. Αυτό που είπατε στην αρχή, αυτό που μπορεί να νιώσουμε ένα σφίξιμο στην καρδιά, πώς να τα αντιμετωπίσουμε? Να μιλήσουμε προληπτικά πλέον για τον κόσμο, έτσι, να τον βοηθήσουμε επί του πρακτέου κάτω. Λοιπόν, αυτά και αρκετά άλλα από τη στιγμή που θα το επιτρέψει ο χρόνος μας, εδώ, αποκλειστικά στις ιατρικές συναντήσεις.
Λοιπόν, επανέλθαμε μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι το απόψινό βράδυ μου κάνει την τιμή να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση να είναι εδώ στην εκπομπή ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Γεώργιος Κουριανίδης, ο οποίος είναι και επιμελητής του 251 Γενικού Νοσοκομείου της Αεροπορίας. Κύριε Κουριανίδη, σε ό,τι αφορά την κολπική μαρμαριγή, ασθενείς που προσβάλλονται από κορονοϊό, εδώ τι γίνεται? Μπορεί να δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα και να έχει κολπική μαρμαριγή ο άλλος. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα? Χαμογελάω, να μην κολλήσουμε κορονοϊό, το πρώτο. Καλά, αυτό φαντάζομαι ο καθένας από εμάς. Χαμογελάω, γιατί πραγματικά είναι ο κορονοϊός είναι μια νέα ασθένεια η οποία προσβάλλει ποικιλοτρόπως στην καρδιά. Και ακόμα οι πληροφορίες μας είναι, αντλούμε ακόμα στοιχεία για το πώς μπορεί να προσβάλλει την καρδιά αυτή η ίωση. Δημιουργεί αριθμίες, δημιουργεί και βραδικαρδίες, τα φάρμακα που παίρνουν και ταχυκαρδίες. Αλλά δεν θα ήθελα να μπλέξω λίγο τους τηλεθεατές αυτό το θέμα, στο οποίο θα έχουμε εξελίξει σύντομα. Όσο μελετάμε, δυστυχώς είμαστε στη θέση να έχουμε περισσότερα περιστατικά, τόσο πολύ μελετάμε την ασθένεια αυτή. Πάντως, δράτωμε της ευκαιρίας να πω ξανά ότι πρέπει να προφυλάσσομαστε από τον κορονοϊό, γιατί πραγματικά το κακό που κάνει στο ανθρώπινο σώμα και στην καρδιά, την οποία γνωρίζω εγώ, είναι πολλαπλή και ίσως τα επιπτώσεις να φανούν στα επόμενα χρόνια σε αυτούς που έχουν περάσει αυτή την ίωση. Δηλαδή δεν τις ξέρουμε ακόμα. Να ανοίξουμε το κεφάλαιο λίγο, στεφανία νόσος. Αυτό που λέμε, τι είναι, αυτό που λέμε βουλώσαν οι αρτηρίες, έτσι? Ακριβώς. Αλήθεια? Κύριε Κουριανίδη, πόσο εύκολο να βουλώσει μια αρτηρία, η αρτηρία της καρδιάς? Εξαρτάται από το πόσο κακά παιδιά είμαστε. Δηλαδή, άμα καπνίζουμε, ναι, αν έχουμε πίεση, δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε έχουμε μεγάλες πιθανότητες να βουλώσουν οι αρτηρίες. Συνήθως, βέβαια, βουλώνουν από την μέση ηλικία και μετά. Ναι. Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις τις οποίες άτομα που έχουν συγγενές μορφές χοληστερίνης, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να είναι και νωρίτερα. Αλλά τα βουλώματα των αρτηριών εξαρτιόνται από τους προδιαθετικούς παράγοντες. Και υπάρχει και ένα μικρό μέρος που είναι η κληρονομικότητα, και συνήθως η κληρονομικότητα όταν έχει η μάνα στεφανία νόσο, το οποίο οι γυναίκες γνωρίζουμε όλοι ότι είναι, θα πάνε καλύτερα στη στεφανία νόσο, οπότε όταν μια γυναίκα έχει στεφανία νόσο, σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητη. Και αυτό πολλές φορές η κληρονομικότητα από τη μάνα περνάει και στις επόμενες γενιές. Η στεφανιογραφία, θέλω να μας πείτε, πώς γίνεται, είναι απαραίτητη να γίνεται, σε ποιες περιπτώσεις? Η στεφανιογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση, ναι, η οποία ακολουθεί άλλες εξετάσεις, τις ανέμακτες εξετάσεις, όταν βγουν παθολογικές, και η οποία μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς την ανατομία των στεφανιαίων αρτηριών, να δούμε ακριβώς πού είναι τα βουλώματα και πού ακριβώς, πόσο επηρεάζουν τη λειτουργία της καρδιάς. Γίνεται με την προώθηση καθετήρων μέσα από την αρτηρία, που φτάνουμε παλίδρομα στην καρδιά, στα στεφανιαία, και γίνεται έγχυση ενός σκιαστικού μέσου, το οποίο βλέπουμε ακριβώς έτσι πώς είναι η ανατομία των στεφανιαίων. Παλιά γινόταν η στεφανιογραφία από το πόδι, σήμερα η τάση είναι, γιατί είναι πιο εύκολο για τον ασθενή, να γίνεται από το χέρι. Όταν γίνει η στεφανιογραφία, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς και τη θέση, την ανατομική των στενώσεων αυτών, μπορεί να αποφασιστεί από τον καρδιολόγο είτε να παραπευθεί ο ασθενής για bypass, συνήθως όταν είναι εκτεταμένη η νόσος, ή μπορεί να επέμβει να ανοίξει, να ξεβουλώσει τις αρτηρίες με μπαλονάκι. Και φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις αρκετές που μπορεί να πάει ο ασθενής με φαρμακευτική αγωγή. Ωραία. Λοιπόν, είπατε τη μαγική λέξη μπαλονάκι. Τι είναι αυτή η επέμβαση? Είναι απλή, είναι δύσκολη η επέμβαση? Είναι επικίνδυνη η επέμβαση?
Ανάλογα η επικινδυνότητα κάθε επέμβαση εξαρτάται από τη θέση και τη μορφολογία της στένωσης και από την κατάσταση της καρδιάς του κάθε ασθενή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια επέμβαση εύκολη ή δύσκολη. Κάθε τι εξαρτάται από το συγκεκριμένο ασθενή και τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εύκολη να γίνει δεν είναι. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση από τον καρδιολόγο, να είναι επεμβατικός καρδιολόγος. Γίνεται πάντοτε στο νοσοκομείο, σε ειδική αίθουσα που είναι το αιμοδυναμικό εργαστήριο, το οποίο παρέχει όλες τις δυνατότητες ανάνυψης και για όλα τα συμβάντα και συνήθως δίνει πολλές λύσεις σε πάρα πολλούς ασθενείς. Μετά το μπαλονάκι, το οποίο ανάλογα με τη βλάβη μπορεί να είναι και την ίδια μέρα να φύγει ο ασθενής, θα πρέπει να πάρει αντιαιμοπεταλιακά του τύπου της ασπιρίνης και κάποια άλλα φάρμακα στην ίδια κατηγορία για να έχει τη δέουσα, να μπορέσει ο οργανισμός να το δεχτεί αυτό το μπαλονάκι. Το μπαλονάκι συνήθως βάζουμε, και ίσως το έχουν ακούσει οι τηλεθεατές μας, και το stent, που ουσιαστικά είναι ένα διχτάκι μεταλλικό που κρατάει το αγκείο για να μην κλείσει. Αυτό μιλάμε για μέγεθος χιλιοστών, έτσι πάντοτε. Το σαν μέθοδος βέβαια θέλει προσοχή και δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του ασθενούς. Υπάρχουν πιθανότητες. Πιθανότητες υπάρχουν. Αλλά με τη σύγχρονη, τεχνολογία και με την διαρκή εκπαίδευση των γιατρών, αυτές οι πιθανότητες έχουν γίνει πολύ μικρές. Οι επιπλοκές με βάση την εμπειρία σας που μπορούν να προκύψουν, είναι αντιμετωπίσιμες δηλαδή, έτσι? Είναι αντιμετωπίσιμες. Σας θυμίζω όμως ότι είναι μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Αλλά όταν μιλάμε για επιπλοκές, θα πρέπει, για να μην φοβηθεί ο κόσμος, θα πρέπει να ξέρουμε και τι αντιμετωπίζουμε. Παραδείγματος χάρη, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία μικρή επιπλοκή σε μία καρδιά η οποία είναι φυσιολογική είναι απαράδεκτη. Αντίθετα, σε μία καρδιά η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν θα πήγαινε καλά αν δεν επεμβούμε, μπορούμε να είμαστε και πιο ρυψοκίνδυνοι, γιατί τελικά θα έχουμε όφελος για τον ασθενή. Θέλω να πω ότι οι επιπλοκές δεν συμβαίνουν στις καλές καρδιές, συμβαίνουν στις καρδιές οι οποίες είναι άρρωστες, αλλά αυτές οι καρδιές είναι οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο όφελος αν μπορούμε και ανοίξουμε τα αγκεία και δώσουμε παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης στον ασθενή. Άρα δηλαδή το όφελος στον ασθενή είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά για επιπλοκές, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για σχέση οφέλους με το αποτέλεσμα. Κάποιος που έχει κάνει μπαλονάκι μπορεί να ξανακάνει? Βεβαίως. Ναι. Γιατί η Στεφανία, και κάποιος που έχει κάνει bypass μπορεί να ξανακάνει. Η αρτηριοσκλήρηση είναι συστηματική νόσος. Και δεν σημαίνει ότι κάνουμε μια παρέμβαση, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, ότι ξενιάζουμε, ξεβουλώσαμε τα αγκεία ή βάλαμε bypass και ξενιάσαμε. Αν συνεχίσουμε να καπνίζουμε και δίνω πολύ μεγάλη... Θα ξαναβουλώσει η αρτηρία, είτε στο ίδιο σημείο είτε σε παρακάτω σημείο και θα ξαναχρειαστεί να μπουν στη διαδικασία. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο τώρα με τα εφράγματα. Αυτούς τους πόνους που έχουμε στην καρδιά, έτσι πολλές φορές, που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ανασάνουμε ή άμα σηκωθούμε θα μείνουμε εκεί. Αυτά τώρα, τι χειρισμό χρειάζονται από μέρος μας? Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή να πάρουμε ένα τηλέφωνο άμεσα να έρθει ένα ασθενοφόρο, ας πούμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Να πάρουμε τη χειρότερη εκδοχή να είμαστε μόνοι μας. Και να νιώσουμε αυτό τον πόνο. Κινδυνεύουμε άμεσα? Έχω ακούσει, κύριε Κουριανίδη, πάρε μια ασπιρίνη εκείνη τη στιγμή, ξάπλωσε πίσω, ηρέμησε. Αυτά μπορούν να γίνουν, έχουν βάση? Ή κινδυνεύουμε και πρέπει να πάρουμε ένα ασθενοφόρο να μας πάρει, να μας πάει σε ένα νοσοκομείο να σώσουμε τη ζωή μας? Το πολύ σωστή παρατήρησή σας, το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων που συμβαίνουν μετά από τα εφράγματα είναι προνοσοκομιακά. Άρα δηλαδή όταν υπάρχει ένα έφραγμα, ο χρόνος είναι μυοκαρδιακή μάζα, δηλαδή ο χρόνος είναι επιβίωση.
θα πρέπει να τα λέμε και εμείς οι καρδιολόγοι σε κάθε ευκαιρία ποια είναι τα συμπτώματα του εφράγματος και όταν τα νιώσει αυτά ο ασθενής να τρέχει γρήγορα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εγώ στους δικούς μου ασθενείς τους λέω τα συμπτώματα και τους λέω να μην προσπαθούν να με βρουν στο τηλέφωνο γιατί έτσι θα χάσουν χρόνο, αλλά να πάνε στο κοντινότερο νοσοκομείο και μετά να επικοινωνήσουν μαζί μου. Άρα δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα στο νοσοκομείο αν ο πόνος είναι προκάρδιος, δηλαδή αφορά όλο το προκάρδιο, είναι συσφιχτικός, είναι εναγώνιος, υπάρχει μαζί με εφίδρωση, αντανακλάς το αριστερό συνήθως χέρι ή καμιά φορά στον αριστερό ώμο και στο σαγόνι και φυσικά δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις, δηλαδή είναι ένας πόνος που δεν είναι μυοσκελετικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε το γιατρό, αλλά να πηγαίνουμε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Γνωρίζω ότι τα εφημερεύοντα νοσοκομεία ο κόσμος έχει στο μυαλό του ότι θα ταλαιπωρηθεί. Τώρα βέβαια και με τον κορονοϊό μπορεί να αισθάνεται ότι δεν πρέπει να πάει, αλλά είναι πραγματικώς σημαντικό να πάει και να ταλαιπωρηθεί, γιατί είναι η μόνη ασφαλής λύση σε ένα έφραγμα. Αν έχει λοιπόν αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο και ας ταλαιπωρηθεί. Πώς να πάω με ασθενοφορό, να πάω μόνος μου, να πάρω ένα ταξί που θα βρω μπροστά μου, θα πάρω το αμάξι μου, μπορώ να οδηγήσω? Όχι, να οδηγήσει, όχι. Αλλά με το συντομότερο τρόπο. Το ιδανικά με ασθενοφόρο. Ιδανικά με ασθενοφόρο. Αλλά αν αυτό αργεί, θα πρέπει να πάει και με κάποιον άλλον ή με ταξί. Υπάρχει έμφραγμα με μικρότερη επικινδυνότητα και μεγαλύτερη επικινδυνότητα? Δηλαδή κάτι που μπορώ να τα αντιμετωπίσω ενδεχομένως. Εντάξει, έρχεται αυτός ο πόνος τώρα, έτσι. Μπορεί μετά από 2-3 λεπτά να περάσει και να πω άστο, πέρασε? Αν έχει τους χαρακτήρες τους οποίους έχουμε, σας προείπα, και να περάσει ο πόνος μετά από 5-6-10 λεπτά, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Απαραίτητο. Ναι, γιατί υπάρχουν εφράγματα τα οποία είναι στο πόδι, όπως λέει ο κόσμος, ή μικρότερα εφράγματα, αλλά αυτά δεν τα βλέπουμε παρά εκ των υστέρων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή ένας πόνος στη θάνχη, όπως λέμε, που μπορεί να εμφανίζεται και να φεύγει, θα εξελιχθεί σε μείζον έμφραγμα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί να περάσω έμφραγμα και να μην το καταλάβω. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν και σιωπηλή ισχαιμία, όπως λέμε, και φράγματα τα οποία είναι σιωπηλά που τα βρίσκουμε σε ασθενείς που εξετάζουμε σε ένα check-up. Συνήθως μας λένε ότι υπήρχε μια περίοδος που δεν αισθάνονταν καλά και τελικά αυτό ίσως να είναι η περίοδος που κάνανε το έφραγμα. Επίσης, οι σαχαροδιαβητικοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό για κάποιους γνωστούς λόγους χρόνια στην ιατρική που μπορεί να κάνουν έφραγμα σιωπηλό. Ναι. Έχω ακούσει ότι οι γυναίκες ανακάμπτουν πιο γρήγορα από ένα έμφραγμα. Ισχύει αυτό? Και αν ισχύει, γιατί συμβαίνει, αν ισχύει πάντα? Οι γυναίκες λόγω των ορμονών που έχουν προφυλάσσονται όσο είναι σε αναπαραγωγική ηλικία από τη στεφανία νόσου. Όμως όταν εμφανίσουν στεφανία νόσου έχουν μια τάση να είναι πιο βαριά από ότι των ανδρών. Και συνήθως εδώ θέλω να δώσω λίγο προσοχή στις γυναίκες της μέσης ηλικίας που είναι στην εμμηνόπαυση, οι οποίες κάπνιζαν. Μπορεί να τους προστάτευαν τα ιστρογόνα μέχρι τότε από τη βλαπτική επίδραση του καπνίσματος, αλλά μόλις φτάνουν στην εμμηνόπαυση θα πρέπει οπωσδήποτε να κόψουν, έχουν ένα παραπάνω λόγο να κόψουν το κάπνισμα, γιατί τότε το έφραγμα βρίσκεται έξω από την πόρτα τους. Λοιπόν, να δούμε τους βηματοδότες. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Μέχρι δεν σας κρύβω, προσφάτως ένας φίλος που είχε βάλει βηματοδότη πετάχτηκε από το μηχανάκι του περίπου 50 μέτρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά, θα μας τα εξηγήσετε εσείς. Αλλά πριν από αυτά, καταρχήν αυτή εδώ πέρα είναι που έχω εδώ. Ναι, έχετε στο δεξί σας χέρι ένα βηματοδότη και στο αριστερό σας ένα αναπηνιδωτή. Μάλιστα. Είναι δύο συσκευές διαχείρισης ρυθμού, όπως τις λέμε. Ναι. Ο βηματοδότης είναι για να δίνει ηλεκτρισμό όταν το χρειάζεται η καρδιά
και ο απεινιδωτής είναι για να ανατάσει τις κοιλιακές ταχυκαρδίες, οι οποίες είναι επικίνδυνες, και να επαναφέρει τον ασθενή μας από ανακοπή. Εκτός των άλλων, είναι και βηματοδότης. Αλλά ο απεινιδωτής είναι σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που έχουν βαριά καρδιοπάθεια. Ωραία. Να τα πάρουμε τη σειρά. Πότε χρειάζεται βηματοδότη ένας ασθενής? Να το πω απλά, όταν το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς ανεπαρκεί να δώσει την κατάλληλο ερέθισμα για να διαγερθεί η καρδιά. Τότε συνήθως έχει τα συμπτώματα που είπαμε στην αρχή της συνέντευξης, όπως ζάλι, αδυναμία κόπωσης, και μετά από έναν έλεγχο που έχει κάνει στο γιατρό, ο οποίος συνήθως είναι το καρδιογράφημα, βλέπουμε ότι έχει μια βραδικαρδία ή μια διαταραχή της αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος μέσα στον καρδιακό μυ, μέσα στην καρδιά. Τότε βάζουμε συνήθως βηματοδότη. Ωραία. Για πείτε μας λίγο, η τοποθέτηση πώς ακριβώς γίνεται? Η τοποθέτηση γίνεται και αυτή στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Γίνεται με τοπική αναισθησία στην αριστερή συνήθως ή στη δεξιά υποκλίδιο χώρα, εδώ που σας δείχνω τώρα ή εδώ. Από εκεί μπαίνουμε, βάζουμε κάποια καλώδια στην καρδιά, ένα ή δύο ή και καμιά φορά και τρία, και αυτά τα καλώδια, και βάζουμε μάλλον κάτω από το δέρμα τη συσκευή την οποία δείξατε στους τηλεθεατές. Μετά αυτό το μηχάνημα είναι υψηλής τεχνολογίας, καταλαβαίνει πότε χρειάζεται η καρδιά διέγερση και αυτόματα μόνο του, χωρίς καμιά ενέργεια από εμάς προφανώς, δίνει βηματοδότηση και έτσι διεγείρει την καρδιά. Γίνεται με τομή, με τοπική αναισθησία όπως είπα, και συνήθως υπάρχει μια μικρή τομούλα κάτω από το αριστερό, στην αριστερή υποκλίδια χώρα. Συνήθως η νοσηλεία είναι μία, το πολύ δύο ημερών. Θα σου κάτι, επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία όλοι, του να μπει ο βηματοδότης? Πάλι με ρωτάτε για επιπλοκές, αλλά είναι πάλι όσο σας είπα, ο κόσμος, το όφελος. Κύριε Κουριανίδη, ξέρετε τι συμβαίνει. Στο μυαλό του σου λέει, στην οποιαδήποτε επέμβαση κάνει, δεν είναι μόνο καρδιολογικής φύσεως, σου λέει, εντάξει, τι μπορεί να μου συμβεί? Αν όλα πάνε καλά, είμαστε ok. Όλοι σου λέει στο μυαλό του, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί όμως? Μπορεί να υπάρχει και μπορεί να τις διαχειριστεί ο άλλος που θα πάω να εμπιστευτώ? Χαίρομαι που το ρωτάτε. Θα κάνω και ένα έτσι λίγο ελαφρύ σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι, για πείτε μου. Μου είχε τύχει μία περίπτωση που ήταν ένα ζευγάρι που είχε αρρυθμίες ο σύζυγος, και βέβαια είχε και η σύζυγος μια οργανωμένη αρρυθμία η οποία μπορούσε να διορθωθεί επεμβατικά. Ανά δύο μέρες είχε κρίση. Παρόλο το ότι της έλεγα να κάνει την κατάλυση της αρρυθμίας, αυτή φοβόταν. Σκεφτόταν τις επιπλοκές. Πήγαινε στη δουλειά της, ανά δύο μέρες σχεδόν λιποθυμούσε, αλλά δεν ερχόταν, μέχρι που κάποιος συνάδελφος της φόβησε και της είπε, θα πεθάνεις. Και ήρθε και της φτιάξαμε την αρρυθμία. Και φύγανε οι αρρυθμίες και από το σύζυγο και από την γυναίκα. Λοιπόν, οι επιπλοκές υπάρχουν σε κάθε επεμβατική μέθοδο. Επιπλοκή έχουμε και όταν περνάμε στον δρόμο και έρθει κάποιος μεθυσμένος. Αλλά το να μιλάμε για επιπλοκές, οι οποίες είναι ένας κίνδυνος της ζωής, αδικούμε τον εαυτό μας. Όπως η συγκεκριμένη κυρία αδικούσε για 10 χρόνια και τον εαυτό της. Είχε προσιλωθεί στις επιπλοκές και τελικά αδικούσε κατάφορα τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, όπως λέω στους ασθενείς μου, ο κίνδυνος πάντοτε είναι υπαρκτός, ο φόβος όμως είναι επιλογή του καθενός. Σωστά. Ναι, πιστεύω στο οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι μόνο της καρδιάς, το να, ξέρεις, να είσαι ψυχολογικά επηρεασμένος αρνητικά, επιβαρύνεις τα πράγματα. Ακριβώς, και αδικείς στο τέλος τον εαυτό σου. Μπορεί να έχεις μια θεραπεία η οποία να έχει ένα μικρό ποσοστό επιπλοκών και τελικά να χάνεις το μεγαλύτερο ποσοστό του ωφέλους. Δηλαδή, να σας πω κάτι, σε κάποιες καταλύσεις το ποσοστό να έχουμε κάποια επιπλοκή που μπορεί να είναι ένας βηματοδότης είναι 1 με 2%. Αλλά μην ξεχνάμε, το 98% είναι όφελος. Άμα βλέπουμε το 2%, χάνουμε το δάσος. Το δάσος. Βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Έτσι. Ωραία, μπαίνει ο βηματοδότης. Εμείς πώς θα καταλάβουμε ότι λειτουργεί σωστά? Πρώτον, δεν θα έχουμε συμπτώματα.
Άρα δηλαδή διορθώθηκε το πρόβλημα. Ναι. Αλλά και όταν τα συμπτώματα δεν είναι καθημερινά και σπάνια, υπάρχει ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο ο έλεγχος του βηματοδότη που γίνεται με ειδικό μηχάνημα από τον εξειδικευμένο γιατρό. Δηλαδή ακουμπάμε μια κεφαλή, όπως λέμε, πάνω από το βηματοδότη και με τηλεμετρία μπορούμε να ρυθμίσουμε όλες τις παραμέτρους του βηματοδότη και να δούμε την καλή λειτουργία. Και μάλιστα μπορούμε να επέμβουμε, να πούμε να βγάζει πιο πολλές σφίξεις, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να ανεβαίνει τις σκάλες ή ανάλογα με τη δραστηριότητα να το ρυθμίζουμε αυτό το μηχάνημα. Συγγνώμη, αυτά τώρα λειτουργούν με μπαταρία? Αυτά λειτουργούν με μπαταρία υψηλής τεχνολογίας. Που έχουν διάρκεια πόσο? Αυτό εξαρτάται από τη χρήση που κάνει ο ασθενής. Αν δηλαδή 100% το χρειάζεται το βηματοδότη, καταναλώνει και περισσότερη ενέργεια. Mm. Ένας μέσο όρος είναι 5 με 7 χρόνια, αλλά τώρα υπάρχουν και βηματοδότες που κρατάνε και 10 και 12 χρόνια. Αλλά εν τ'αυτή περιπτώσει, όταν λήξει η μπαταρία και το δούμε το μηχάνημα, γίνεται με μια απλή τομή τώρα, χωρίς να είναι τόσο σύνθετο να περάσουμε καλώδια, κάτω από το δέρμα αλλάζουμε το βηματοδότη και μετά πάνε όλα καλά. Να σου πω κάτι. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσει καλά, μια υπόθεση εργασίας ο βηματοδότης, μπορεί να συμβεί αυτό που μου περιέγραψε κάποιος κύριος, δηλαδή οδηγώ εγώ, είμαι πάνω σε μία μηχανή, σε ένα μηχανάκι, να με πετάξει? Αυτό μπορεί να συμβεί αν είχε απεινιδωτή ο φίλος σας. Γιατί τότε, με τον απεινιδωτή μόνο, Ναι, με την περίπτωση, μπορώ να φανταστώ βέβαια, υπόθεση κάνω, με την προϋπόθεση ότι έκανε... Είχε πάρει τηλέφωνο και μου το περιέγραφα αυτό και μπορεί να μην το ξεχάσω να σας το πω. Βεβαίως, μπορεί να είχε μια κακοήθεια αριθμία πάνω στο μηχανάκι, από την οποία θα έκανε ανακοπή και θα πέθαινε, και ο απεινιδωτής του έδωσε σοκ για να τον επαναφέρει. Είναι όπως βλέπουμε στις ταινίες τον εξωτερικό απεινιδωτή, αλλά αυτό το κάνει εσωτερικά το μηχάνημα. Άρα δηλαδή τον πέταξε από το μηχανάκι, αλλά τον έσωσε. Τον έσωσε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες άλλες οδηγίες που θα μπορούσατε να μας δώσετε? Κάποιος που έχει βάλει βηματοδότη, τι πρέπει να προσέξει? Συνήθως θα πρέπει να προσέχει τις κινήσεις των χεριών. Δηλαδή αν παίζει γκολφ ή είναι πολύ ενεργός, για να προσέξει τα καλώδια να μην έχουν φθορά κάτω από την κλίδα. Αλλά γενικώς στην κανονική ζωή που ζούμε οι περισσότεροι, το 95% του πληθυσμού, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Τον πρώτο καιρό πρέπει να προσέξει το τραύμα, να το προσέξει να μην πάει κάποιο μικρόβιο. Mm. Αλλά αυτό είναι μια στάνταρ διαδικασία που με τον εφητευτή γιατρό κάνει τις αλλαγές μέχρι να θρέψει η πληγή και μετά να κοιτάζει κάθε τόσο το βηματοδότη. Μπαίνουν βηματοδότες χιλιάδες, έχουν μπει μάλλον εκατομμύρια από τότε που εμφανίστηκαν και πάνε πολύ καλά οι ασθενείς. Αλλά βέβαια κάθε τι, όταν το προσέχεις, διαρκεί και περισσότερο. Λοιπόν, και θα κλείσουμε δύο ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω. Η μία είναι εξής και αφορά την πίεση, γιατί μία γιαγιά μου έκανε μια ερώτηση και γι' αυτό θα σου το κάνω. Τελικά η φυσιολογική πίεση ποια είναι, διαφοροποιείται με βάση την ηλικία? Βεβαίως, διαφοροποιείται. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, λόγω της κλήρησης της αορτής, των αγγείων, μπορούμε να δεχτούμε λίγο πιο παραπάνω τις πιέσεις, πιο ωριακές ή λίγο πιο πάνω πιέσεις. Το πρώτο που χάνει ένας υπερτασικός είναι αυτό το μηχανισμό ρύθμισης της πίεσης που πέφτει η πίεση το βράδυ. Έτσι βλέπουμε και εμείς τους πρώτους υπερτασικούς, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας ένας νορμάλ άνθρωπος δεν έχει την ίδια πίεση. Όταν οδηγεί κάποιος, έχει λίγο πιο αυξημένη πίεση από όταν είναι ήρεμος. Βέβαια, τα όρια είναι αυτά που μετράνε. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική πίεση κάποιου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με το που βάζουμε το πιεσόμετρο κάνουν αυτή τη λεγόμενη υπέρταση της λευκής μπλούζας και βρίσκουμε παθολογικές πιέσεις χωρίς να έχουν πίεση. Μάλιστα. Την πίεση, ξέρω πολλούς ότι μετράνε 5-6 φορές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο? Πόσες φορές πρέπει να μετράει κάποιος την πίεση μέσα στην ημέρα? Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι λάθος και αυτό δείχνει μια αιμονή, η οποία μπορεί να αυξάνει και αυτό έτσι απασχόληση από μόνο του την πίεση. Το ίδιο συμβαίνει και με το να μετράμε τους παλμούς κάθε τόσο, ας πούμε.
Μάλιστα. Θα πρέπει ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού και σε πόσο διάστημα τα ελέγχουμε, 2 ή 3 φορές την ημέρα, ανάλογα με τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού, για να πάρουμε μια άποψη στην αρχή. Mm-hmm. Μετά ένας υπερτασικός ο οποίος έχει την πίεση ρυθμισμένη θα πρέπει να τη μετράει 2 ή 3 φορές την εβδομάδα πια. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ότι λειτουργούν καλά τα φαρμακευτική αγωγή. Ναι, ρε παιδιά, τελειώσαμε εκεί. Okay. Σκάνω νοήματα εδώ, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έτσι. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Ελπίζω να βοηθήσαμε τον κόσμο. Εντάξει. Και εγώ σας ευχαριστώ και είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί εσείς μας μεταφέρετε και τους προβληματισμούς του κόσμου, τους οποίους τους βλέπετε με πρώτο χέρι και μπορούμε και εμείς να δώσουμε τις οδηγίες ανάλογα. Αυτά συγκραζόμαστε στην εκπομπή, αυτά που μας λέει ο κόσμος, έτσι, τα τηλέφωνα που παίρνουμε είτε εδώ είτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην εκπομπή, αυτά μεταφέρουμε και στους καλεσμένους μας. Να είστε καλά κύριε Κουριανίδη. Και ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γεώργιος Κουριανίδης, επεμβατικός καρδιολόγος, αριθμιολόγος, πώς θα το λέγατε. Επεμβατικός αριθμιολόγος. Ωραία. Λοιπόν, υιοθετώ και εγώ αυτόν τον όρο, λοιπόν. Επεμβατικός αριθμιολόγος. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.